Ονομάζομαι Αθηνά. Είμαι 37 ετών και πριν 2 χρόνια χειρουργήθηκα από καρκίνο στον οστό. Ήταν ένα πρωινό του Απρίλη όταν στο σπίτι μιας φίλης πίναμε καφέ. Τότε το έπιασα. Δεν έχασα καθόλου χρόνο. Έκανα μαστογραφία και υπέρηχο. Και οι δύο γιατροί, ακτινολόγος και γυναικολόγος που είδαν τα αποτελέσματα, συμφώνησαν ότι ήταν μια κίστη ανάξια λόγου, όπως μου είπαν. Εγώ το ξέχασα για λίγο. Καθώς όμως περνούσε ο καιρός και το έβλεπα να μεγαλώνει, ανησύχησα. Αποφάσισα να πάρω μια τρίτη γνώμη. Μου είπαν ότι έπρεπε να κάνω ένα χειρουργείο. Χειρουργήθηκα και μου ανακοίνωσαν ότι έχω καρκίνο. Η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ότι 35 χρόνια εγώ για τον εαυτό μου τι έκανα. Μετά από αυτό ακολούθησαν 8 σχήματα χημειοθεραπείας και ακτινοβολίες. Με τα γνωστά επακόλουθα. Ναυτίες, ζαλάδες, πέσιμο μαλλιών, όλα αυτά. Αυτό που με έδινε κουράγιο και προσπαθούσα πάντα να έχω μέσα στο μυαλό μου ήταν ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο και τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Και όντως έτσι είναι, πέρασαν και αυτά. Έπειτα, ενώ είπα ότι θα πάρω μια μεγάλη ανάσα, ο γιατρός μου, καθώς υποπτευόταν ότι ο καρκίνος μου μπορεί να είχε προέλθει από μια μετάλλαξη γονιδίου, μου πρότεινε να κάνω ένα γονιδιακό έλεγχο. Η απάντηση από εκεί ήταν θετική. Στην ερώτηση μου τότε, όταν έκανα στον γιατρό τι μπορώ να κάνω για να προστατευτώ από τον καρκίνο, μου είχε πει ότι δεν μπορώ να πάρω κανένα χάπι. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης του γονιδίου, μου πρότεινε αν ήθελα να κάνω μια εγχείρηση, να αφαιρέσω και τις οθήκες μου αλλά και τους δύο μου μαστούς, καθώς οι πιθανότητες που μου δίναν για έναν δεύτερο καρκίνο στο στήθος ήταν εξαιρετικά υψηλές. Εγώ όμως ήμουν ήδη αποφασισμένη όταν έκανα την εξέταση ότι αν θα έβγαινε θετική εξέταση θα έκανα τις επεμβάσεις. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα τα αφήσω αυτά και θα αγχώνομαι για το στήθος μου και τις οθήκες μου. Έκανα την ιστερεκτομή, αφαίρεσα τις οθήκες μου, αφαίρεσα και τους δύο μου μαστούς. Είμαι καλά, αισθάνομαι ότι είμαι η παλιά Αθηνά όπως ήμουν και πριν, τίποτα δεν έχει αλλάξει πάνω μου και ότι το να αφαιρέσω τους μαστούς μου και τις οθήκες μου ήταν κάτι πολύ μηδαμινό μπροστά στη ζωή μου.